Είμαστε σήμερα εδώ για να κάνουμε μια παρέμβαση στον Δήμαρχο Ρωδίων, ούτως ώστε και αυτοί οι εκλεγμένοι αιρετοί να πάρουν θέση. Βέβαια, η θέση τους είναι ήδη γνωστή, ήταν και παραμένουν στελέχη της κυβέρνησης, έχουν ψηφίσει ήδη αυτά τα αντεργατικά αντιλαϊκά μέτρα που θα οδηγήσουν τους συνταξιούχους και όχι μόνο, γενικότερα την εργατική τάξη της χώρας, στην εξαθλίωση, στην απόλυτη εξαθλίωση. Σίγουρα έχετε πληροφορηθεί από χθες ότι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας, το ΕΙΚΑ, έχει προχωρήσει σε σύναψη δανείου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, που σημαίνει αυτόματα ότι δυναμητίζει την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, του ασφαλιστικού φορέα, του ΕΙΚΑ δηλαδή, τα επόμενα χρόνια. Αυτό, εάν συνδυαστεί και με το κούρεμα που αγγίζει το 60%, 50-60%, και με τον τζόγο των αποθεματικών του ΕΙΚΑ που φτάνει στο 23%, φανταστείτε ποια θα είναι η εξέλιξη των ασφαλιστικών ταμείων τα επόμενα χρόνια. Και αυτοί που είναι στην παραγωγή, αλλά και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι, θα πρέπει πρώτα και κύρια να αμφισβητήσουν πέρα για πέρα τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Είναι αυτός που φέρνει τη φτώχεια και την δυστυχία στις λαϊκές οικογένειες και θα πρέπει μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, εμείς λέμε σε ταξική κατεύθυνση, να αμφισβητήσουν πέρα για πέρα αυτό το βάρβαρο αντεργατικό, αντιλαϊκό σύστημα. Οι επόμενες μέρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Από την 1η-1η του 12 έχουμε την εφαρμογή του ΕΟΠΗ, που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι θα βάζουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη προκειμένου να πληρώσουν την περίθαλψη, την υγεία, τα φάρμακά τους. Να σημειώσουμε επίσης ότι πάνω από 1.000 φάρμακα έχουν εξαιρεθεί από τη λίστα, που σημαίνει ξανά το χέρι βαθιά στη τσέπη από αυτά που δεν έχουν. Επόμενα είναι καθήκον και της νέας γενιάς αλλά και των συνταξιούχων περισσότερο όλοι μαζί να βρεθούμε στον δρόμο του αγώνα για να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για καλύτερες μέρες τα επόμενα χρόνια. Χωρίς αγώνα, χωρίς στόχο ανατροπής αυτής της αντιλαϊκής εξουσίας δεν πρόκειται να βιώσουν ούτε οι σημερινοί παππούδες, αλλά ούτε και τα εγγόνια τους καλύτερες μέρες. Στείλαμε μια ανοιχτή επιστολή προχθές στον τύπο προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα αιτήματά μας είναι, πρώτον, να πάρει θέση για το χαράτσι της ΔΕΗ, διότι αδυνατούμε να το πληρώσουμε. Να πάρει θέση και να απαλλαγούμε από αυτό το χαράτσι. Δεύτερον, ζητούμε μείωση στα δημοτικά τέλη κατά 50% για τους συνταξιούχους, τους άνεργους και τους χαμηλόμισθους. Τρίτον, μείωση στην ίδρυυση και όχι αύξηση 12%, γιατί αδυνατούμε να τα πληρώσουμε. Δηλαδή θα αρχίσουμε τώρα να μην έχουμε ούτε ρεύμα ούτε νερό. Διότι με αυτά όλα που έρχονται και από την καινούργια χρονιά μας κόψανε το επικουρικό, μας κόψανε το ΕΚΑΣ. Οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ του 11 δεν πήρανε τα αναδρομικά από την 1η του Ιανουαρίου στο Νοέμβριο, αλλά πήρανε μόνο για το Δεκέμβριο 230 ευρώ. Δηλαδή και μας χρωστάνε και θέλουν να μας παίρνουν και από πάνω. Εδώ πέρα είμαστε οι περισσότεροι συνταξιούχοι στο ΕΚΑ της Ρόδου, είμαστε των 500 ευρώ. Πέστε μου εσείς πώς μπορούμε να πληρώσουμε όλα αυτά τα χαράτσια. Μετά και κάτι άλλο για το χαράτσι ήθελα να πω, ότι η αντικειμενική τους αξία και στα λαϊκά και στα εργατικά σπίτια είναι η ίδια με αυτά τα σπίτια που είναι και καινούρια και είναι και σε δρόμους ας πούμε καλούς. Και τρίτο και τέταρτο ζητάμε να βάλουν σκέπαστρο στη στάση του ΙΚΑ, διότι είναι ντροπή να είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι ασθενείς και να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο ή στη βροχή. Και ζητάμε και ένα σωστό περιβάλλον, δηλαδή να καθαριστεί επιτέλους αυτή η πόλη, που είναι πολύ βρώμικη. Και όλοι σαν πολίτες αυτού του νησιού θα πρέπει και να διαμαρτυρηθούμε έντονα δηλαδή για αυτή την κατάσταση. Βρήκατε ανταπόκριση από τον κύριο Δήμαρχο? Ο κύριος Δήμαρχος τον περιμένουμε για να βγει. Μας περάσανε από εδώ και θα βγει εδώ, λέει, να του πούμε τα αιτήματά μας. Ακούστε να σας πω, κύριε Λοΐζο, και ο κύριος Δήμαρχος είναι ένας από αυτούς που ψηφίσαν όλα αυτά τα μέτρα. Δεν είναι άμυρος ευθυνών. Έχει εξίσου τις ίδιες ευθύνες με αυτήν της κυβερνητικής εξουσίας και με όλους τους βουλευτές που ψηφίζουν όλα αυτά τα μέτρα. Και όπως είπα και προηγουμένως στους συναδέλφους σου, να πούμε και ένα μπράβο στους 12 νησιούς βουλευτές που εχθές ψήφισαν τον προϋπολογισμό και το χειροκρότησαν.
που είναι σε βάρος πιανού, σε βάρος του φτωχού κόσμου. Λοιπόν, και ο κόσμος ας αναλογιστεί και αυτός τις ευθύνες του, να δει τι γίνεται, τι συμβαίνει και ας μελετήσει και λίγο το ποίημα του Βάρναλη που λέει «Αν ξυπνήσει μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς».